στην εκτέλεση του πέναλτι. Γιωβάνο Βιτσουτάρι, μπάλα στα δίχτυα, ο Ρεκλής σοφαρίζει σε 3-3. Και από πολύ μακριά, με αυτό το εκπληκτικό σε δύναμη σούτο, στέλνει την μπάλα στην κλειστή γωνία του Χωσάδα. Γιωβάνοβιτς στο πέναλτι, το εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα, είναι το 3-0. Πέναλτι λοιπόν και για τον Ηρακλή, ο Γιωβάνοβιτς την εκτέλεση και το 1-1. Ο Γιωβάνοβιτς απέναντι στον Γκόλα, σουτάρει και το 2-0. Γιωβάνοβιτς είναι έτοιμος να εκτελέσει αυτό το πέναλτι για τον Ηρακλή, κατά το δοκάρι ο Βαγγέλης ο Καρασάβας. Γιωβάνοβιτς δυνατά και γκολ. Για τον Γιωβάνοβιτς σε θέση βολής, το πλασαριστό σουτ, ένα υπέροχο γκολ. Το σουτ από μακριά και γκολ. Ξαφνική φάση που δεν έδειχνε τίποτα. Από πολύ μακριά, από 35 μέτρα, ένα δυνατό σουτ με το αριστερό που έπιασε ο Γιωβάνοβιτς, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό όμως που φοβόταν οι φιλοξενούμενοι, που αμήνονταν χωρίς ανάσα, έγινε στο 41ο λεπτό. Ο Τουζιάρης πέρασε τη σέντρα, ο Σακελαρίδης με πάσα Λουκούμη γύρισε την μπάλα στο Γιωβάνοβιτς, που δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Έπιασε στον ύπνο την άμυνα της ΑΕΚ, ισοφαρίζοντας. Και βρυγάσει πολύ ωραία το Γιωβάνοβιτς απέναντι από τον Παναγιωτόπουλο, 1-2. Τουζιάρης μπερδεύτηκε. Προσπαθεί, έχει το Γιωβάνοβιτς με δύναμη, κάνει το σουτ, την μπάλα στα δίχτυα, 5-0 από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Γιωβάνοβιτς καθυστερεί, ένα θαυμάσιο γκολ, ένα γκολ με την υπογραφή του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ένα γκολ που ζωγράφισε ο Σέρβος καθώς περίμενε να οργανωθεί η άμυνα και να πάρει θέση ο Γιαννίκος και έστειλε την μπάλα. Σακελαρίδης θα βρει το Σκαρτάδο, Σκαρτάδος πολύ ωραία μπαλιά για τον Γιωβάνοβιτς, ο Γιωβάνοβιτς μέσα στην περιοχή, βγάζει τη σέντρα, γκολ, υπέροχο γκολ. Ο Γιωβάνοβιτς από πλάγια θα σκάψει την μπάλα, σέντρα σουτ, την μπάλα πήρε μια ψιλοκρεμαστή τροχιά, ξογέλασε τον Ταχύρογλου στα δίκτυα, 3-0 για την ομάδα του Ηρακλή. Ο Κωστής θέλει να περάσει μόνος του, κρατάει την μπάλα. Αλλάζει όμορφα για τον Γιωβάνοβιτς, το βγάζει τώρα τέτοια ισοφάριση. Εκτελεί τελικά και η μπάλα στα δίκτυα. Ένα πανέμορφο γκολ από τον Σέρβο, ο οποίος ανοίγει το σκορ για τον Ηρακλή στο 7ο μόλις λεπτό. Με αυτό το θαυμάσιο χτύπημα φάουλ που άφησε άλλο αυτό το Καρκαμάνι. Πάσα για τον Δανίλη Παπαδόπουλο, αυτός για την απέναντι πλευρά για τον Γιωβάνοβιτς που κάνει το σουτ και ο Ηρακλής μειώνει ένα λεπτό μετά το πέναλτι. Σε πλεονεκτική θέση το φάουλ για τον Ηρακλή Γιωβάνοβιτς στην εκτέλεση. Παλά στα δίχτυα 2-1. Ένα φάουλ σε καλή θέση στο 57. Εκτελεί ο Γιωβάνοβιτς, βάλει θα περάσει, θα καταλήξει στα δίχτυα, ένα υπέροχο γκολ από τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Παγώνει Νέα Σμύρνη στο 57ο λεπτό της συνάντησης. Το εκτελεί ο Σέρβος πλασαριστά, ξεγελάει και το 1-1. Ωραίο το σούτ για γκολ. Είναι το 2-0 για τον Ηρακλή. Για δεύτερη φορά πιάστηκε στον ύπνο ο Νίκος Μιχόπουλος από την εκπληκτική εκτέλεση του Ιβάν Γιωβάνοβιτς. Αυτό το πολύ ωραίο σούτ φάουλ του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, το βλέπετε και πάλι. Ο Μιχόπουλος έψαχνε να βρει την μπάλα, τελικά την είδε να καταλήγει στη δεξιά γωνία του. Και πάλι αυτό το απολαυστικό σουτ φάουλ. 54 ο Ατματσίδης απέναντι από τον Σέρβο του Ηρακλή. Γκολ. Ιβάν Γιωβάνοβιτς στην εκτέλεση του πέναλτι. Εκτελεί, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Γιωβάνοβιτς παίρνει αρκετά μέτρα φορά, εκτελεί και η μπάλα είναι στα δίχτυα του Ξανθόπουλου. Κωστής. Κωστής για τον Ηρακλή θα βγάλει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, δεν μπορεί ο Ξενίδης. Γιωβάνοβιτς. Το σουτ ξαφνικό, η μπάλα στα δίχτυα από τον Γιωβάνοβιτς που έτσι θα πετύχει τον γκολ της τιμής από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Μάλλον Γιωβάνοβιτς παίρνει φορά, εκτελεί και είναι ένα πανέμορφο γκολ. Και πάλι το φάουλ του Γιωβάνοβιτς, η μπάλα πέρασε, ίσως να βρήκε και λίγο στο δοκάρι. Ας δούμε λοιπόν αυτό το φάουλ που είναι σε πολύ καλή θέση. Ο Γιωβάνοβιτς εκτελεί φαλτσαριστά, η μπάλα γκολ. 2-0 ο Ηρακλής και στο 36 θα έλεγε κανείς ότι παίρνει σοβαρό προβάδισμα για να καθαρίσει το παιχνίδι. Πάντα ο Κωνσταντινίδης, ανοίγεται ο Γιωβάνοβιτς, η πάσα. Για να δούμε τον Γιωβάνοβιτς, θέλει να περάσει και τον Πλειοτόπουλο, κάνει το γύρισμα, γκολ. Έχει περάσει μπάλα τη γραμμή, ναι. Σωστά, το γκολ είναι του Ιβάν Γιωβάνοβιτς, να λοιπόν. Κρατάει την μπάλα. Θέλει να μπει μόνο στην περιοχή, κόντρα. Με ένα παίκτη παραπάνω Ηρακλή, στο σούτ του Γιωβάνοβιτς, γκολ. 1-1 στο 59. Το γκολ από τον Γιωβάνοβιτς. Φαγκαν θέλει να αλλάξει και για τον Γιωβάνοβιτς. Μια μπαλιά στην καρδιά της άμυνας του Παναθηναϊκού, γκολ. 2-1 για τον Ηρακλή που μειώνει από αυτό το γκολ του Ιβάν Γιωβάνοβιτς.
προφανώς ικανοποιημένος. Τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν πάνω στο Γιωβάνοβιτς. Ο πάντως μόνο ο Μιλόγεβιτς έκανε το τάκλι.